με μειωμένη αισθητά την παρουσία των εταιριών, αλλά και τον αριθμό των σκαφών, ολοκληρώθηκε η φετινή Exclusive Yachting, η μοναδική πλωτή έκθεση για τη μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Φέτος, η Exclusive συμπλήρωνε αισίως την ένατη συνεχόμενη διοργάνωσή της. Εκθεσιακός χώρος ήταν, όπως κάθε χρόνο, η Άλσιτη Μαρίνα στον Άγιο Κοσμά, και ο χρόνος διαρκειάς της ήταν 5 ημέρες. Οργανωτικά, η έκθεση κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα, με μόνη αναπόφευκτη δυσκολία τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως το Σαββατοκύριακο. Είναι γεγονός ότι στη φετινή διοργάνωση πολλές εταιρείες αποφάσισαν να λάβουν μέρος με περιορισμένο αριθμό σκαφών ή δίχως σκάφη, παρά μόνο με το εταιρικό τους περίπτερο. Μιλώντας με τη γλώσσα των ρυθμών, στη φετινή έκθεση συμμετείχαν συνολικά 47 εταιρείες από το χώρο των πωλήσεων, των υπηρεσιών, προϊόντων και συναφών αντικειμένων. Ωστόσο, πρωταγωνιστές της έκθεσης ήταν και πάλι τα σκάφη, τα οποία ήταν παραταγμένα κατά μήκος του ντόκου και στη διάθεση των επισκεπτών. Αντικειμενικά, η φετινή διοργάνωση της Exclusive Yachting πραγματοποιήθηκε σε ένα αντίξιο οικονομικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση κατάφερε να συσπυρώσει τις εταιρείες του κλάδου γύρω από την κοινή προσπάθεια για στήριξη του ελληνικού yachting και του θαλάσσιου τουρισμού, που αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.